είναι το μικρό σας? Σάκης. Κύριε Σάβα, εσείς είσαστε εργαζόμενος. Α, συγγνώμη. Κύριε Σάκη, εσείς είσαστε εργαζόμενος εδώ, έτσι? Ναι. Πόσα χρόνια δούλευε η γυναίκα εδώ πέρα? Πάνω από 20. Πάνω από 20, ε. Άρα ήσασταν 20 χρόνια συνάδελφοι, ξέρω εγώ. Και, ναι. Και καλή φίλη. Πόσο χρόνο ήταν ανέβητε από τη γυναίκα? 65 χρόνια. 65 χρόνια. Ήταν εδώ στη περιοχή ή δούλευε παλού? Όχι, εδώ ήταν. Εδώ στην περιοχή, έτσι. Τι ώρα είχε η φωτιά εδώ πέρα στο... 3 η ώρα. Τώρα 10 λεπτά πάνω, 10 κάτω, ας πούμε, ψωμάτω. Ναι. Εκείνη την ώρα ήταν. Και μετά τη χάσατε, έτσι, δηλαδή, την... εσείς εγκαταλείψατε το μαγαζί? Εγώ είχα φύγει μία η ώρα. Είχατε φύγει μία η ώρα, έτσι. Πήγα δίπλα στο σπίτι, το σπίτι που δίπλα που πέγε, όχι αυτό το άσφρο, το από πίσω. Να περιποιηθώ τα σκυλιά μου και αυτά. Και άρχισε ο πολύ καπνός και κατέβαινε από πάνω και ψιλοφοβήθηκα, λέω κάτι θα γίνει ας πούμε, και έβαλα τα σκυλιά στα μάξι και πήγαμε πιο κάτω και περιμέναμε, και κάπου 3 η ώρα ας πούμε που έντωσε η φωτιά εδώ από το διπλανό οικόπεδο εκεί πέρα, από ένα κουκουνάρι. Και εσείς πότε την είδατε? Είχατε έρθει το πρωί για δουλειά εδώ πέρα? Ναι, εδώ είμαστε. Είσαστε εδώ για δουλειά, έτσι κανονικά, ε? Και μετά τη χάσατε, έτσι δεν είναι? Εγώ σας είπα, έφυγα μία η ώρα, έγινε κάπου 3 η ώρα. Ναι. Τώρα λίγο παραπάνω, λίγο παρακάτω. Τι να σου Μάλιστα, πω. Ναι. Δεν μπορώ να σου πω κάτι. Εντάξει. Έγινε, εντάξει, ευχαριστώ. Την ψάχνανε βέβαια δύο συνάδελφοι. Την ψάχνανε. Στο κινητό, αλλά δεν απάντησε. Η γυναίκα είχε εγκλωβιστεί μέσα και δυστυχώς έχασε τη ζωή της. Δυστυχώς.